Λοιπόν, και από την Αμερική να έρθουμε εδώ στον ομό Αχαΐας και θα σας πάω ορεινά στα αγαπημένα μας Καλάβρητα, γιατί εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Νίκος Κυριαζής. Βέβαια τον έχουμε με άλλη ιδιότητα καλεσμένο σήμερα, γιατί συμμετέχει και αυτός μαζί με την Αθλητική Ένωση Καλαβρίτων στα πρόσωπα της χρονιάς. Να δω τον Νίκο και να τον καλησπερίσω. Νίκο, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, Λίνα μου. Μιλάμε στον Νίκο. Βεβαίως και μιλάμε στον Νίκο. Συνάδελφοι και γνωστή χρόνια. Καλησπέρα και καλή χρονιά και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, με την ιδιότητα τώρα του Προέδρου της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρίτων. Του Γενικού Αρχηγού. Του Γενικού Αρχηγού. Λοιπόν, έτσι. Θα το αλλάξουμε, δεν πειράζει, θα το αλλάξουμε. Θέλω να μας πεις λίγο, καταρχήν πώς αισθάνεσαι που συμμετέχεις σε αυτό το μεγάλο θεσμό. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και για την Αθλητική Ένωση Καλαβρίτων και για όλα τα Καλάβρητα, για όλη την Ορεινή Αχαΐα, να είμαστε προτινόμενοι σε αυτόν τον μεγάλο θεσμό που εδώ και χρόνια είναι δημιουργεί έτσι και τιμά μάλλον τα πρόσωπα εκείνα ή τις ομάδες εκείνες οι οποίες προσφέρουν ο καθένας στο είδος τους. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο, εκφράζοντας και την διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρίτων, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην εφημερίδα την Πελοπόννησο και στους στις διοργανωτές και στα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι πρότειναν την Αθλητική Ένωση για να τιμηθεί σε αυτό το μεγάλο θεσμό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία της τώρα, γιατί δεν είναι πρόσφατη η ιστορία. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ενώ να πω ότι το συντηρείται και το αναβιώνεται. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Έτσι, γιατί τα παιδιά θέλουμε να τα στρέψουμε προς τον αθλητισμό. Εσείς έχετε έτσι, ακόμα ακριβώς. Και ακαδημίες. Έχουμε πολλά τμήματα. Κυρίως είναι τα παιδιά των Καλαβρίτων που αθλούνται. Αυτός είναι ο στόχος μας εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί είναι μια δουλειά που γίνεται διαχρονικά και έχουν βάλει το λιθαράκι τους όλες οι διοικήσεις προηγούμενες. Εμείς είμαστε τώρα τέταρτη χρονιά που είμαστε στην διοίκηση. Αθλούνται πάνω από 80 παιδιά στις ακαδημίες της ομάδας, εκτός από τις ομάδες που είναι στο πρωτάθλημα. Η μεγάλη ομάδα, η ιατρική, από πέρσι αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της ΕΨΑΧΑΙΑΣ και το πρωτοποριακό είναι ότι φτιάξαμε και γυναικεία ομάδα. Πολύ είναι σημαντικό και με ομάδες. Πολύ καλές παίχτριες. Έτσι, έτσι. Και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι από τις λίγες ομάδες γενικά στην Πελοπόννησο, έτσι. Σωστά. Άρα γίνεται μια δουλειά η οποία είναι και πολύπλευρη, αλλά βρίσκουν το κυριότερο διέξοδο τα παιδιά εδώ στην Ορεινή Αχαΐα. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα για τη γυναικεία ομάδα? Υπήρξε ενδιαφέρον? Βλέπατε κορίτσια να παίζουν? Πώς ακριβώς έγινε? Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με την ποδοσφαιρική ομάδα τη γυναικεία. Φέτος ήρθαν και μας βρήκαν κάποια παιδιά, κάποια κορίτσια μάλλον, για να διοργανώσουμε, να φτιάξουμε μάλλον ένα νέο τμήμα, μια γυναική ομάδα βολή. Μάλιστα. Είπαμε, βρήκαμε προπονητή, φτιάξαμε την πρώτη εβδομάδα, ήρθαν στις εγκαταστάσεις 35 γυναίκες ηλικίας από 15 έως 35 ετών. Ορίστε. Κάπως έτσι έγινε και η γυναικεία ομάδα. Ναι. Είναι το ζητούμενο που θέλουν να αθληθούν και δεν είναι το... ο πρωταθλητισμός είναι σε δεύτερη-τρίτη μοίρα. Το κυριότερο είναι να μπορούν να έχουν διέξοδο και οι γυναίκες και τα παιδιά και όλες οι ηλικίες. Αυτό το πετύχαμε, δόξα τω Θεώ. Βέβαια μας βοηθάει και να πούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι εγκαταστάσεις που έχουμε εδώ στα Καλαβρίτα, το Δημοτικό Στάδιο Καλαβρίτων, ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Αχαΐας, και το ανοιχτό του ποδοσφαίρου και το κλειστό που έχει στεγάζει την ομάδα μπάσκετ και την ομάδα βόλεϊ τώρα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι η νεολαία εκεί στα Καλάβρητα είναι πολύ τυχερή, πραγματικά, γιατί υπάρχει αυτή η διέξοδος την οποία δίνετε εσείς, ο αθλητικός
σύλλογος Καλαβριτών και μου αρέσει πάρα πολύ που τα κορίτσια αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες θέλουν να απασχοληθούν, γιατί ξέρουμε ότι στα ορεινά η ζωή δεν είναι εύκολη και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και πηγαίνουμε οργανωμένα, έχουμε, το ξέρει πλέον η αθλητική οικογένεια της, της Αχαΐας και όχι μόνο, το πόσο οργανωμένο σωματείο είναι, το πόσο συστηματική δουλειά γίνεται. Πρόσφατα είμαστε και επίσημα πλέον μέλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ως σωματείο, αναγνωρισμένο από το κράτος. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, οργανωμένη σε πρότυπα επαγγελματικών ομάδων, επαγγελματικών σωματείων, αλλά είναι όλοι εραστέχνες, είμαστε όλοι εραστέχνες, όλοι έχουμε τις δουλειές μας, αφιερώνουμε χρόνο από τη δουλειά μας για αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια, και θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση, που είναι μια συμπαγής διοίκηση, πρόεδρος είναι ο κύριος Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης και όλα τα μέλη της διοίκησης, ο καθένας στον τομέα του προσφέρει και γίνεται έτσι μια οικογενειακή δουλειά, μια παρέα η οποία από την αγάπη και για τον αθλητισμό αλλά και για να προσφέρουμε ο καθένας αυτό που μπορεί στον τόπο μας εδώ που είμαστε ορεινά και απομονωμένα, και έχουμε πετύχει. Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Είστε σου καλά, εύχομαι ναι. Καλή επιτυχία και σε εσένα και στους υπόλοιπους της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρίτων. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά και πάλι. Ελπίζουμε να τελειώσει όλο αυτό με την πανδημία και να βρεθούμε πάλι όλοι. Σωστά. Εδώ στα αγαπημένα Καλαβρίτα όλων. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά.